κατά πολύ ψηλότερη. Μίτσελ θα στείλει την μπάλα ομάδων. Πιτσιλίδου στη γωνία. Θεολόγου ευστοχή. 0-2. Άκη πάει προς τα μέσα. Αφήνει στην Πιτσιλίδου που σουτάρει για 3 και ευστοχή. 2-5 η Άντρια Πιτσιλίδου, η οποία έκανε ένα τρομερό παιχνίδι και τραυματισμένη. Λάρκου θέλει να απαντήσει και θα το κάνει. Λουκία Λάρκου. Επίσης η Λουκία το έχει αυτό το τρίποντο πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει βοηθήσει. Μαχάρισμα στην Avery. Σουτάρια 3 η Avery και το βάζει και αυτό. Υπήρξε μια συνέντευξη με τον Κεραυνό. Δίνει ενέργεια στο παιχνίδι με την άμυνα και την προσπάθεια της. Η Avery σκοράρει. Και βλέπουμε. Avery. Ρουσάκη από τη γωνία για 3. Μέσα. Άγιε χαρά Ρουσάκη. Η Ρουσάκη σουτάρει πάρα πολύ καλά στο τρίποντο και από τις γωνίες. Είναι ένα κομμάτι που το κάνει καλά. Βέβαια στα τελευταία παιχνίδια. Σουτάρει για 3 και φτωχή η Άντρια Πιτσιλίδου. Η Άντρια Πιτσιλίδου, η οποία είναι καθοριστική στα τελευταία δύο παιχνίδια της ομάδας της. Και στη Λεμεσό πραγματοποίησε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και στη Λευκοσία, παρόλο που ήταν τραυματίας, έπαιξε και έβαλε 7 συνεχόμενους πόντους στο 4ο δεκάλεπτο και βοήθησε την ομάδα της να κερδίσει. Και τη συμμετοχή θα έχουν υψηλές του Κεραυνού στο παιχνίδι. Το Υποπαδούρη θα ευστοχήσει, μόλις το είπες, Κάλια. Να λοιπόν το. Ένα έμεσο τρίποντα από τη Σοφία Θεολόγου. Η Όρλοβιτς θα πάρει φάουλ από τη Θεολόγου. Τώρα να. Απαντάει με τον ίδιο τρόπο. Από την πίεση της Παπαδούρη, Avery ξεμακαρίστηκε και σούταρε, ευστόχησε. Βλέπουμε ότι είχε πάρα πολύ. Avery. Και η Ρουσάκη που έχει το σούτ. Σουτάρει για 3 και ευστοχή η χαρά η Ρουσάκη, μόλις το είπες, Κάλια. Δεν θα ξαναμιλήσω σήμερα. 8ος πόντος για την χαρά τη Ρουσάκη. 49-54, time. Πάλα φτάσει στην Παπαδούρη τώρα. Η Μίτσελ. Μπροστά στην Αθανασίου τα σκοράρει. Ένα δωμα θα μιλήσει η Μίτσελ Λάου. Σουτάρει για 2 η Μενελάου για ψοχή. Είναι σημαντικά αυτά τα καλάθια να μπαίνουν. 53-54. Όρλοβιτς. Κλείστηκε εκεί. Γυρίζει τρομερή ενέργεια από την Πέτρα Όρλοβιτς. Ανάποδο lay up και προβάδισμα για την ΑΕΛ με 55-54. Η ΑΕΛ που τρέχει ένα σερί 6-0. 55-54. Avery στη Θεολόγου, απαντάει η Θεολόγου. Φοβερό παιχνίδι βλέπουμε, μπράβο. Αναλάκη. Την υπογραφή της και η Μενελάου, ό,τι και να κάνει εδώ η Avery, η νίκη ήρθε για την ΑΕΛ που κάνει το 2-2, ισοφαρίζει την σειρά και πλέον θα μεταφερθούμε στον Στρόβολο για το 5ο και τελευταίο παιχνίδι της αναμετρήσης.